Ο κύριε Δήμαρχε, σε αυτό τη σειρά σας. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστήσω πάρα πολύ, έλεγα πριν, τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις, τις καλοπροαίρετες, τις κακοπροαίρετες, δεν έχει σημασία, κάθε με, επειδή ξέρω να μετράω τον πολιτικό χώρο και χρόνο, κάποια πράγματα ίσως είναι άκερα, άλλα επίκαιρα, δεν έχει σημασία, προσωπικές απόψεις είναι αυτές και υπάρχει και ένα γενικό συμπέρασμα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, κυρία Γέλοφη, δεν της φέρνει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποστέλνει και ξανά προς τη δόξα τραμπά. Λοιπόν, και επειδή είναι και μια ώρα και σας το είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο και ενδεχόμενο και στο πιο προηγούμενο, ότι αλλάζει το σκηνικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ήγγει και η ώρα, πλησιάζουν οι μήνες και βγήκαν τα σπαθιά. Έτσι απλά. Λοιπόν, διότι ο καθένας προφανώς χαράζει τη στρατηγική του, την πολιτική του, το στόχο του κλπ. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Διότι, μιλώντας πάντα ειλικρινά, σε αυτό το τοπίο, αυτές ακριβώς τις ώρες και τις μέρες, σε αυτόν τον χρόνο, αυτά τα σπαθιά φαντάζουν αποκριάτικα, κατά την άποψή μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, και από το βάθος της καρδιάς μου θα το πω, η εγκυμότητα κρατάει τη συνείδησή μου πεντακάθαρη. Όποιος θέλει μπορεί να πει, όποιος θέλει μπορεί να δασκώσει, όποιος θέλει μπορεί να σπηλώσει, όποιος θέλει μπορεί να υποτιμήσει, όποιος θέλει μπορεί να υποβιβάσει, όποιος θέλει πολύ να χαστουκίσει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πραγματικά σας λέω. Και όχι γιατί είναι κάτι άλλο, αλλά είμαι εξαιρετικά θωρακισμένη από μια εξαιρετικά ήσυχη συνείδηση. Γιατί όποιος δουλεύει πολύ, κάνει και πολλά λάθη. Έτσι, ανθρώπινο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει για οτιδήποτε άλλο και κριτική βεβαίως δέχομαι από όλους τους εντύμους, τους συνεντύμους και φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα όλοι έντιμοι είναι. Λοιπόν, τον Πέτρο, τον αγαπητό μου συνεργάτη και συνάδελφο και σύντροφο, τον οποίο τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του που ήταν πάρα πολύ καλή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρετε, με κάποιους ανθρώπους μας ενώνει και μια κοινωνική σχέση, διαχρονική, παλιά, παιδική, έτσι. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά πράγματα και όπως εξελίσσονται οι καταστάσεις. Και όπως λέει και το λαϊκό άσμα, οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα η αγάπη μέχρι. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι μείζον και κρατώ την καλή κοινωνική σχέση και την προσφορά του πέτρου σε αυτή την παράταξη τόσα χρόνια. Βέβαια, αναφέρθηκε και εδώ οφείλω να μην κάνω την κουφή, αναφέρθηκε στις αγωγές, οι οποίες αφορούν δύο συναδέλφους εν ενεργεία. Εγώ ομολογώ ότι τους κάλεσα όλους και τους πέντε πρώην και νυν συναδέλφους να αποσύρουν αυτές τις αγωγές, άσχετο εάν στο κείμενο της αγωγής γράφουν ότι θα ζητήσουν να γίνει ένα έργο με αυτά τα χρήματα. Αυτές τις εποχές που περνάμε και θα περνάμε τουλάχιστον για μία δεκαετία και μακάρι να είναι λιγότερο, έργα δεν πρόκειται να γίνουν. Τους κάλεσα λοιπόν να τις αποσύρουν, τους καλώ και τώρα όλους δημόσια να το κάνουν, γιατί θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, από τον Πέτρο το περίμενα αυτό κάποια χρονική στιγμή, το ήξερα γιατί τον ξέρω καλά και ήξερα πώς θα αντιδράσει. Ο καθένας έχει και όριο αντοχής. Ίσως οι γυναίκες αντέχουμε περισσότερο, γιατί τραυματισιόν, αντέχουμε περισσότερο οι γυναίκες και ίσως είμαστε καλές για αυτό το καιρό, γιατί είμαστε... Κύριε Δήμαρχε, μην αναφέρεστε... Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε τον χρόνο. Το χρόνο τον έχετε, αλλά γιατί αναφέρετε κυρίως ο χρόνος.
Δεν σας έκανε παρατήρηση που θα διακόψετε. Είπα, αλλά συνεχίστε όπως προβλέπει ο κανονισμός. Όσο και τις παρετήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε. Οι παρετήσεις είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε προέτους σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Από μένα. Για σκεφτείτε πότε. Είμαι η πρώτη που έδεσα την παρέτησή μου στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Οι συνάδελφοί μου στον τύπο μπορεί να βρουν τις ημερομηνίες και να δούνε πότε συνέβη αυτό. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το θέμα δεν προχώρησε στη συνέχεια και στα συνέδρια και στις συγκεντρώσεις κλπ. Και ξαφνικά έρχεται και βγαίνει στην επικαιρότητα τώρα πάλι το θέμα των παρετήσεων. Κάποιοι μεμονωμένοι, κάποιος είπε η Οικουμενίτσα δίνει το παράδειγμα. Λοιπόν, αν θέλετε να ξέρετε όλα τα γράμματα, η Οικουμενίτσα είναι ένας καταχρεωμένος δήμος, είναι πολύ φίλος ο δήμαρχος, ο οποίος δεν μπορεί να μαζέψει ούτε ένα σακουλάκι σκουπίδι. Έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, δεν το έχει δέρει αυτό. Η Βέρεια μπορεί να λειτουργήσει με αυτές τις τραγικές συνθήκες και με αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα προβλήματα αντέχουμε, το παλεύουμε, τραβάμε την ανηφόρα και όσο πάει. Λοιπόν, η Οικουμενίτσα έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να κινηθούν. Δεν παρετήθηκαν τώρα γιατί αντέδρασαν σε κάτι. Αντέδρασε η Λιβαδιά. Μόνο ο Δήμαρχος όμως, ο Νίκος ο Παπαγγελής. Αντέδρασε όταν του πήραν το Πανεπιστημιακό Τμήμα και παραιτήθηκε. Επειδή όμως ούτε τοπικές εφημερίδες δεν το ανέπτυξαν, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, και που θα καταλήξω, τελικά τον έπεισαν όλοι και τον πείσαμε όλοι να πάρει την παρέτησή του πίσω. Σας παρακαλώ να σας διέκοψω. Έχει σημασία λοιπόν και γίνεται πολιτικό γεγονός, γιατί αυτό θέλει. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι, ένα πολιτικό γεγονός. Για να γίνει πολιτικό γεγονός όμως, θα πρέπει να υπάρχουν συνολικές παρετήσεις. Και των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων, ή μόνο των Δημάρχων. Έτσι και εγώ μπήκα μπροστά, έχω καταθέσει εγγράφο στην υπογραφή μου. Την έχω δώσει στο Προεδρείο από το συνέδριο της Κομωτινής. Έτσι. Πότε έγινε το συνέδριο της Κομωτινής, θα θυμούμε την ημερομηνία. Λοιπόν, από τότε δόθηκε στο Προεδρείο του Σκέφτη η δική μου υπογραφή για διευκόλυνση. Έχει σημασία όμως, για να γίνει πολιτικό γεγονός και να μην είναι σαν τον ψεύτη Βοσκόν, έτσι το θυμάστε το παραμυθάκι, έχει σημασία να γίνει μαζικά αυτό. Στην τελευταία συνέλευση της Παρασκευής υπήρξε ένα τέτοιο κλίμα, αλλά μαζικά σημαίνει, κατά την άποψή μου, από τους 325 να είναι τουλάχιστον 150. Να γίνει ένα πολιτικό γεγονός, όπως το εννοώ. Εκεί ήμασταν 100. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο τραγικό, αγαπητοί συνάδελφοι. Γι' αυτό υποτιμάω κάποια πράγματα και με βλέπετε καμιά φορά. Ίσως θεωρείτε ότι είμαι και αλλού, αλλά ξέρετε ότι στις συγκεντρώσεις των δημάρχων πια υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν λεφτά να έρθουν. Θα σας πω και ένα άλλο μυστικό. Που σημαίνει ότι σε αυτήν την συνάντηση την τελευταία ήμασταν καμιά κατοσταριά και υπήρχε ένα γενικό κλίμα. Και ενδεχόμενα και οι άλλοι εκεί που ήταν και δεν μπόρεσαν να έρθουν για τον Α ή Β λόγο, να πίστευαν το ίδιο, ότι πρέπει να κατατεθούν παρετήσεις. Και είναι ένα θέμα που βρίσκεται, η ατζέντα είναι ανοιχτή. Η ατζέντα των παρετήσεων είναι ανοιχτή. Δημοτικοί σύμβουλοι από αυτή την πλευρά, το θυμάστε καλά, υπογράψατε. Υπογράψατε. Εκφράσατε τη βούλησή σας να παραιτηθείτε εφόσον αυτό θα μπορέσει να κατατεθεί σαν μια γενικότερη κίνηση. Εγώ δηλαδή έχω μετρήσει από εκεί τι γίνεται και ξέρω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση. Το ζήτημα όμως επιμένει να γίνει πολιτικό γεγονός.
Και επειδή είδα ότι αποκτάει μια δυναμική, αλλά δεν προχωράει όπως πρέπει, το τελευταίο που πρότεινα και το ξαναπροτείνω στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, αυτό που πρότεινα τώρα στην Αθήνα προχθές, ήταν να παραιτηθεί σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΚΕΣ, σαν πρώτο βήμα. Γιατί διαπαραταξιακά πρέπει να είμαστε κολλημένοι, διαπαραταξιακά ερμηνεύουμε, να είμαστε κολλημένοι στις καρέκλες μας εκεί. Έτσι. Να παραιτηθεί λοιπόν σαν πρώτο βήμα το διοικητικό συμβούλιο.